Για χαρά, άλλο ένα podcast αρισπεί εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μεταγραφές. Καταρχάς, να καλωσορίσω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή ανήκει σε όλες και όλους εμάς που αγαπάμε αγνά την ομάδα, που είμαστε γιος σκεπτόμενες και σκεπτόμενοι, που ερχόμαστε εδώ καθημερινώς για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων, άφιλο κερδός, καθημερινός, χωρίς αργίες, χωρίς τίποτα. Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μόνο αλήθειες, όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, αλλά και χωρίς να βρίζουμε, δηλαδή. Εξ αποστάσεως, πίσω από μια οθόνη, προκλήσεις, χαρακτηρισμούς, ήταν μεταξύ μας, είτε όσον αφορά τρίτους, ή κουτσομπολιά και τέτοια, διότι όλα αυτά είναι άναδρα. Ξεφτυλισμένα, κοτίστικα, άρα εδώ πέρα προφανώς και δεν περνάνε. Και το μοτίβο γενικά εδώ της εκπομπής το γνωρίζουν άριστα όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς, θαμώνες δηλαδή, τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες Έλληνες και μη, Ολυμπιακοί και μη, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής, είτε όχι. Πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και τα όσα προανέφερα ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP και σε αυτό εδώ δηλαδή το δεύτερο όπου ανεβαίνουν αυτές οι εκπομπές οι αναλυτικές και στο τρίτο όπου ανέβηκε εκπομπή με νέα του Ολυμπιακού το πρωί της Πέμπτης αλλά και στο πρώτο κανάλι, το Μητρικό, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια και εκεί σήμερα είχαμε πάλι το πρωί εκπομπή για τον Γκάρμο, την είδηση δηλαδή τη φρέσκια, την οποία και θα αναλύσουμε λίαν συντόμως. Λοιπόν, από κάτω ακριβώς στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο, βλέπετε τους συνδέσμους των δύο αυτών εκπομπών, των δύο αυτών καναλιών, για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να στηρίξετε και εκεί, να κάνετε την εγγραφή, εφόσον γουστάρετε, και φυσικά να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Εξάλλου και στα τρία κανάλια RSP υπάρχει πλούτος. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, πάμε στο ψητό. Από ό,τι λένε οι Πορτογάλοι της Πόρτο, αναμένεται η υπόθεση του Κάρμου να ξεκαθαριστεί μετά το Σάββατο, μετά δηλαδή από τον αγώνα που έχουν για το πρωτάθλημα εκεί πέρα της Πορτογαλίας. Είτε δηλαδή αγορές, είτε πωλήσεις κλπ. Αλλά έλα όμως που Έλληνες δημοσιογράφοι, από ό,τι λένε, το πράγμα θα ξεκαθαρίσει Παρασκευή ή Σάββατο. Εντάξει, θα δούμε τώρα ποιος θα πέσει μέσα. Η ουσία πάντως είναι το γεγονός ότι ο Μαρινάκης αποδεικνύει έμπρακτα το ότι εκτιμά βαθύτατα τον προπονητή τον Μεντιλίμπαρ. Και θα πει κανείς τώρα γιατί το λέω αυτό. Θα σου πω. Δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθεί εκ νέου με παίχτη ο οποίος δεν προτίμησε τον Ολυμπιακό, αντιθέτως είχε ρίξει άκυρο και μάλιστα τελευταία στιγμή, ενώ είχε κλείσει τέλη Ιουνίου και θα ήμασταν τώρα μια χαρά. Όμως εκεί η διοίκηση αλλά και ο προπονητής της Πόρτο, ο καινούριος, έδωσαν λόγο στον παίχτη, του είπανε ότι θα παίζει, θα παίρνει ευκαιρίες οπωσδήποτε και τελικά δεν τήρησαν το λόγο τους. Εντάξει, αυτό τώρα δεν μας εκπλήσει, εξάλλου η πλειοψηφία των ανθρώπων στην κοινωνία δεν φοράει παντελόνια, δεν τήρει λόγο. Και αυτό ισχύει παγκοσμίως τώρα τελευταία, τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και κάτι λέγανε για 12. Αυτά είναι ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πουλήσουν με 12 ή 12,5. Κάπου στα 15 από ό,τι μαθαίνω θα κοστίσει. Και μάλιστα υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί η αγγλική ομάδα του Προέδρου. Η οποία φυσικά τα 15 τα έχει ως ψίχουλα της πλάκας. Άλλα μεγέθη, άλλο επίπεδο. Άλλα έσοδα, άλλα γήπεδα. Τα ξέρουμε. Άλλοι χορηγοί, ιστορίες. Τηλεοπτικά, το τονίζω. Άρα λοιπόν, άμα ισχύσει αυτό, ο παίχτης θα παίξει στον Ολυμπιακό για ένα χρόνο και μετά θα πάει εκεί που ήθελε, έτσι. Ήταν η καβάντζα του η Αγγλία, εξάλλου, του Κάρμο. Ακόμη και από φέτος. Τελικά όμως ο ατζέντης του δεν κατάφερε να του βρει ομάδα, η οποία και θα ικανοποιούσε τη διοίκηση της Πόρτο. Για να δούμε λοιπόν, η ουσία είναι ότι ο παίχτης είναι τρομερός, 25 ετών, αριστεροπόδαρος, καλός με την μπάλα στα πόδια, σχετικά γρήγορος για το ύψος του,
καλός στο ψηλό παιχνίδι, λίγα λάθη ως καθόλου και μάλιστα βοηθάει και συμπαίκτες, τους ανασταίνει, τους ανεβάζει, τους ελαττώνει τα λάθη, τα μειώνει, βέβαια. Μην ξεχνάμε το πόσο γκαφατζής ήταν ο Ρέτσος πριν έρθει ο Κάρμο. Εδώ και ο Ορτέγκα βοηθήθηκε πάρα πολύ, γι' αυτό και παρέμεινε στην ομάδα. Ορίστε, και τώρα χωρίς Κάρμο, Ορτέγκα αλλού πατάει, αλλού βρίσκεται. Κουτουλάει, βέβαια. Μες στα λάθη. Και τώρα θεωρητικά θα έχει Πιρόλα από πίσω του, αριστεροπόδαρο, ορίστε, πολυτέλεια. Που θεωρητικά τα 3 εκατομμύρια για Παγκίτη είναι πολλά, ε! Αλλά τι να πεις, επέλεξε ο πρόεδρος να κάνει αυτή την επένδυση, δικαίωμά του, θα δείξει. Από εκεί και πέρα το σενάριο να αποκτηθεί ο παίχτης χωρίς εμπλοκή της Nottingham Forest έχει λιγότερες πιθανότητες, ειδικά η αγορά, εντάξει ο δανεισμός είναι πιο πιθανός, ξαναλέω, χωρίς να αγοράσει τον παίχτη η αγγλική ομάδα. Άμεσα δηλαδή από Ολυμπιακό. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δύσκολα θα μπει οψιόν αγοράς, διότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί τώρα να δώσει από το ταμείο του 15 εκατομμύρια. Μην τρελαθούμε, ελληνική ομάδα. Είπαμε, σηκώσαμε ευρωπαϊκό, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα, οικονομικά εννοώ. Και να σου πω, ο Κάρμο έπαιξε σπουδαίο ρόλο όσον αφορά την κατάκτηση του Conference League. Μαζί με Ποντένσε, βέβαια, μπροστάριδες. Μην κοιτάς τον Γκαμπί, ο οποίος πέταξε τα γκολ, διότι και του τα σέρβιραν, αλλά και είχε ρέντα. Τρελή όμως. Εντάξει, εμάς μας κάνει. Μακάρι πραγματικά να έχει και φέτος. Πάντως ο Γκαμπί που λες τώρα που τον αναφέρω, πήρε πολλά, ε! Το συμβόλαιο του είναι τεράστιο. 2,5 εκατομμύρια. Άντε να δούμε. Να έχουμε, ξέρω εγώ, τον ψηλό και τον κοντό. Δηλαδή Κάρμο και Ποντένσε. Για τον οποίο Ποντένσε, από ό,τι μαθαίνω, οι Σαουδάραβες δεν σκάνε 10 εκατομμύρια. Όμως από την άλλη του προσφέρουν περισσότερα χρήματα ανά έτος. Μεγαλύτερο συμβόλαιο, βέβαια. Για να δούμε πάντως αν μπορέσει ο Μέντες να πείσει τον ατζέντη του να τα βρει με Ολυμπιακό. Και το αναφέρω αυτό όχι τυχαία καθόλου, διότι αυτός είναι που παίζει ρόλο σημαντικό. Αυτός είναι που προσπαθεί να πείσει τον παίχτη να δεχτεί τη μεγαλύτερη πρόταση, δηλαδή τον Σαουδαράβων, ε. Προφανώς για να ευνοηθεί και αυτός ο ίδιος, έτσι. Αυτά είναι γνωστά. Τα ίδια είχε πάθει και ο Μιραλάς στα καλά του όταν και πωλήθηκε στην αγγλική Everton. Και μάλιστα από ό,τι έχω μάθει έκλαιγε. Πήγε σπίτι στη γυναίκα του και βασικά κλαίγανε μαζί και οι δύο. Για το ότι θα έφευγαν από τον Ολυμπιακό. Και τελικά έγινε αυτό. Τι να πεις. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές θυμίζουν τους ένστολους οι οποίοι παίρνουν μετάθεση και φυσικά δεν έχουν βίσμα, ε. Πολλές φορές και έτσι καταλήγουν και σε μέρη και σε σημεία που δεν θέλουν. Είναι έτσι ή δεν είναι. Λοιπόν, θεωρώ θετικό προσωπικά το ότι ακούγεται ο Τσιμίκας, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο έως και το 27 το καλοκαίρι με τη Liverpool, μπορεί και να απασχολήσει αν και είναι δύσκολο, αλλά έλα όμως που ο παίχτης ακόμη και στη μετά Klopp εποχή δεν έχει καταφέρει να πάρει φανέλα βασικού εκεί πέρα. Οπότε γι' αυτό ο Ολυμπιακός μας παρακολουθεί την περίπτωσή του και φυσικά ο ίδιος μας ξέρει, το ξέρουμε, γι' αυτό και κοιτάμε να τον πάρουμε είτε ξέρω εγώ με αγορά είτε ως δανεικό με οψιόν. Η αγορά πάλι φυσικά μέσω Nottingham Forest εννοείται. Άντε μακάρι, διότι μας έχει κουράσει η κατάσταση εκεί στο αριστερό back, φτάνει πια με το να μας σημαδεύουν οι αντίπαλοι προπονητέ και να χτυπάνε από εκεί. Σέντρες, μπούκες, ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Άμπι, ακούμε ότι παίζει τον αποκτηθεί από πλευράς Swansea City, Αγγλία, ως δανεικός με οψιόν αγοράς. Εντάξει, κοίτα, ο Μεντιλίμπαρ τον είδε τον παίχτη στην προετοιμασία και απογοητεύτηκε. Αλλά και εμείς έτσι τα είδαμε. Κάνει λάθη, τι έγινε τώρα τελευταία. Ενώ έχει καλό σώμα, προσόντα όλα. Και μάλιστα πέρυσι, όταν πρώτο ήρθες εσύ ο Άμπι, ήσουν μια χαρά. Καλύτερος από ότι φέτος. Τι έγινε. Συνήθως το αντίθετο ισχύει, ε. Μιλάμε, προσαρμόστηκε και χάλασε. Τι στο καλό. Γι' αυτό λοιπόν ο προπονητής σου λέει κι άλλος αριστεροπόδαρος, εφόσον τώρα φέρω Κάρμο, τι θα τον κάνω. Κατάλαβες. Δεν βαριέσαι. Από εκεί και πέρα ο Έσε τώρα μαθαίνουμε ότι έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Newcastle United. Εδώ και μήνες φωνάζω εδώ στις εκπομπές ότι ο παίχτης λογικά θα πωληθεί είτε φέτος, είτε το Γενάρη, είτε του χρόνου το καλοκαίρι το πολύ.
προς τα εκεί τίνει το πράγμα. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο αποκτήθηκε. Αλλά αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Ολυμπιακός κοιτάζει καβάτζες, κοιτάζει αντικαταστάτες. Σε περίπτωση που φτάσουν οι Άγγλοι ψηλά, στα λεφτά που θέλει ο Μαρινάκης, και Αργεντινή και Ουρουγουάη, έτσι. Κοιτάζουν για κάνα κελεπούρι, λέμε. Άρα λοιπόν, συνοψίζω, εφόσον δεν αποχωρήσει φέτος, δεν πωληθεί ο ΕΣΕ, πάνε να πει ότι προφανώς και δεν δέχτηκε η ομάδα πρόταση δυνατή, καλή, που να τη θεωρεί συμφέρουσα. Και ως γνωστόν, ο Μαρινάκης, όταν πουλάει, δεν αστειεύεται, ζητάει πολλά. Εντάξει, δικαίωμά του είναι, προφανώς. Εκείνος ξέρει καλύτερα, είναι και επιτυχημένος σε άλλους τομείς, έτσι. Εδώ δεν είδες κάτι καράβια εκεί που πούλησε σε κάτι Σαουδάραβες, δισεκατομμύρια δολάρια. Χαμός. Χαλάει τον κόσμο. Γενικά πάντως ο Μεντιλίμπαρ θέλει ποντένσε που τον ξέρει, θέλει κάρμο που τον ξέρει. Βάλε και όρτα, όμως δεν γίνεται φυσικά να έρθουν και οι τρεις, έτσι. Εκτός και αν πωληθεί ο ΕΣΕ, λέμε. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Αυτά να τα λέμε. Ποκαμπή ήταν ελεύθερος, έτσι. Πολύ πιο εφικτός. Και μάλιστα δεν είχε και ενδιαφέρον από αλλού τραβήξει. Βάλε μέσα και το γεγονός ότι πάει 32, ε. Γενικά να υπενθυμίσω ότι στην Αγγλία οι μεταγραφές τελειώνουν σε 9 μέρες από σήμερα. Ενώ σε 13 μέρες από σήμερα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δηλώσει τη λίστα για το Europa. Δηλαδή την Ευρωπαϊκή. Ε, βέβαια. Άρα τι θέλω να πω. Θα πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι παρόντες. Έως και τότε, στη χειρότερη. Παρακάτω, όσον αφορά τον Ντιμπάλα, είπαμε ουτοπία. Τελικά αποκτήθηκε από Μίτσελ, Αλκατσία. Και μιλάμε για τρελά λεφτά, έτσι. Ενώ από ό,τι λένε ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και για Μπαμχουάν αλλά και για Μεϊτέ. Και μάλιστα το Μεϊτέ λέει παίζει να τον δανειστεί από την Μπενφίκα. Τι να πω, αυτά θα τα δούμε, έτσι. Πάντως τον Νοτιοκορεάτη του έχω αδυναμία να πούμε. Βέβαια, είναι τρομερός. Ναι, αλλά κοίταξε, από την άλλη, τον βλέπεις και δεν στεριώνει πουθενά. Ναι, σου λέω, δεν κάθεται σε ομάδα πάνω από ένα χρόνο. Τι στο καλό. Είσαι φιλόδοξος, σύμφωνη, αλλά όχι και έτσι. Εσύ, παιδάκι μου, το παράκανες. Τέλος πάντων, όσον αφορά και το Φορτούνι, μαθαίνουμε ότι βρήκε τα λεφτά εκεί η ομάδα του Δόνη, τελικά. Η Αλκαλίτζ. Άρα λοιπόν, αναμένουμε το πότε θα ανακοινωθεί. Εκτός απρόπτου, έτσι. Άντε μπας και φορέσει και αυτός και λεμπίες, πώς τα λένε. Κοίτα, επιλογή του καθενός είναι, ό,τι γουστάρει ας κάνει. Εμείς προχωράμε, όπως κάνουμε εδώ και στην εκπομπή, δηλαδή όσον αφορά την ΚΑΕ. Αληθεύει το ότι η αρχική πεντάδα του 22 κόστιζε 12 εκατομμύρια στους Αγγελόπουλους, ενώ τώρα η ίδια αυτή η αρχική πεντάδα, και ποια είναι αυτή, δηλαδή Walkup, Dorsey, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Fall, κοστίζει 30 εκατομμύρια. Κοίτα όμως, τα αδέρφια έχουν λεφτά, δεν έχουν ανάγκη. Άσε που το άθλημα αυτό εμπεριέχει τη χασούρα της χασούρας. Τι νομίζεις, έτσι πάει. Ενώ άλλος το ποδόσφαιρο στην ΠΑΕ οικονομάει. Κι όμως αυτό που μετράει είναι το αν η ομάδα θα πετύχει. Θα σηκώσει ευρωπαϊκό, πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup, τα θέλουμε όλα. Αλλά μαθαίνουμε ότι ο Peters παλιότερα έπαιζε και στη θέση 3 Τσεσκά Μόσχας κλπ. Και στην Ιταλία. Αλλά κοίταξε, ο αντίπαλος προπονητής ο εκάστοτε θα χτυπάει εκεί, ε. Όπως το λέω, ποιος θα παίζει άμυνα, εσύ κι εγώ, εσύ που με ακούς κι εγώ που τα λέω, δεν νομίζω. Το παιδί έχει αργά πόδια και δεν πηδάει. Ούτε εφημερίδα, εννοώ άλμα. Μην πάει το μυαλό στο πονηρό, κατά τα άλλα μια χαρά είναι το παιδί, λοιπόν. Άργησε κιόλας να φτάσει ο Ντόρση εδώ στην Ελλάδα, δεν πειράζει όλα καλά. Ήρθε και ο Evans, ο οποίος έκανε δηλώσεις, το παιδί αυτό, στο λέω δηλαδή, από πρώτο χέρι το ξέρω, είναι του κατηχητικού. Βάλε να ακούσεις το πώς μιλάει και θα καταλάβεις. Παιδί μορφωμένο, με επίπεδο, ό,τι πρέπει δηλαδή για μπαρτζόκα, για να ακούει τα βρυσίδια του και να τα δέχεται. Ωραίος λοιπόν, εννοώ μπαρτζόκας έτσι. Όμως από την άλλη ο Λαρετζάκης μάθαμε ότι σε ένα ημίχρονο είχε φάει χαστούκι από τον Όνελι. Σε ένα παρτίζαν Ολυμπιακός. Και κοίτα, δεν εκπλήσωμε, προκαλεί να προσέξει, παίζεις Ολυμπιακό και δεν γίνεται να φέρεις έτσι. Ναι, τους παιχταράδες μας, τους θέλουμε να είναι τσαμπούκια, αλλά όχι κατά τέτοιο τρόπο, όχι έτσι.
Εσύ δηλαδή σπρώχνεις ένα πιτσιρικά εδώ Ελληνόπουλο, τον πετάς κάτω 10 μέτρα, σπρώχνεις από πίσω Καναδού στην Εθνική, τι είναι αυτά τα πράγματα? Από πίσω πας και τον εσπρώχνεις? Όχι, αυτά δεν ταιριάζουν με Ολυμπιακό. Που παλιά εσύ, θυμόμαστε, στη 13 ήσουνα. Αλλά δεν είναι σημασία, αυτά δεν παίζουν ρόλο. Οι άνανδροι γενικά υπάρχουν παντού, πίστεψέ με, δεν κάνω διακρίσεις εγώ σε αυτά προσωπικά. Και τα έχω μάθει εδώ, κάνοντας αυτή την εκπομπή, το κανάλι αυτό, και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Λοιπόν, πριν πάω τώρα στα δικά σας σχόλια, τα καταπληκτικά, τα χθεσινά πραγματικά, να πω για μια βρώμα που είχε βγει και καλά από μερικούς πολέμιους των ΗΠΑ για ντόπες και τέτοια, ενώ τα παιδιά αυτά τα εξετάσανε και μετά τον τελικό και ήταν καθαρά. Κοίτα να δεις που το πάρεσε και βάζει τρίποντα, τρομερό. Τι δηλαδή, βοηθάς το σημάδι, ρε πάτε καλά. Δεν πάτε στο διάολο, λέω εγώ, με τα ψέματά σας και γενικά το δηλητήριο αυτό. Άντε μπράβο, πάμε στα σχόλια να ηρεμήσω. Αλλά πριν το κάνω αυτό, κάτσε τώρα που έχω ανάψει. Αυτός ο άλλος, ο απέναντι, ο τοξικός, είπε κάτι για μάνα και γάλα και τέτοια και τώρα το γυρνάει, Λέει ότι είναι γενικό. Τι δηλαδή, για τον κόσμο του Ολυμπιακού? Στο επιστρέφουμε. Που είδες, έτσι, είσαι ίδιος με τον πορτοκαλί στην Αμερική. Χαρακτηρισμούς, βρισχές, από μακριά, εξ αποστάσεως, μια χαρά. Γι' αυτό και όλοι μαζί είστε πουτινικοί. Λοιπόν, και ψεύτες. Λοιπόν, πάμε στα σχόλια. Εννοείται να πάμε, να ακουστείτε, να γίνει διαδραστική η φάση της εκπομπής και ξεκινάω. Από τον Ιάσονα D7, μου λέει για χαρά, πάμε Μαρακανά δυνατά. Βεβαίως, είδες τα παιδιά και με Ιησού Χριστό εκεί. Άγαλμα, φωτογραφία, όλα. Μετά, Στέλλα, Στυλιανή. Κάτι μου λέει για μεταγραφές στη Βραζιλία, του Μαρινάκη. Δεν τα ξέρω. Και γενικά λέει είμαστε χάλια. Τίποτα, θα τα δούμε αυτά σε λίγες μέρες. Δεν μπορεί, λέει, να καταλάβει ποιος είναι υπεύθυνος για το ότι ο Ποντένσε δεν έρχεται Ολυμπιακό. Μήπως είναι ο ίδιος, λέει. Θα τα μάθουμε. Παίζει ρόλο και ο Ατζέντης, τα είπα και πριν. Ενώ κατά τα άλλα, λέει, έχει φύγει ο Κορμός ο βασικός. Όλος, όχι και όλος, είπαμε. Κάτσε να δούμε μπας και επιστρέψουν αυτοί οι δύο, ψηλός και ο κοντός, Ενώ συμφωνεί μαζί μου ότι χρειαζόμαστε μέχρι 5 παίχτες. Όταν τα έλεγα με βρίζαν εδώ, εντάξει. Τώρα τα λένε και οι δημοσιογράφοι. Τώρα πιστήκατε, μάλλον ναι. Πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι θα αποχωρήσουν και παίχτες. Αλλά πού να το χωρέσει το μυαλό σας αυτό? Τι να πεις. Θέλει και εκείνη, λέει, τα πρωταθλήματα να είναι καθαρά. Αλίμονο. Και αναφέρεται στο Star Wars, όχι αυτό είναι Star Trek, με τον Spock, λες, με τα αυτιά. Και τον Ξανθό, τον Kirk, ναι, εσύ λες τον William Shatner. Αυτός, να ξέρεις, ο Μπάρμπας ζει. Μου ρίχνει 50 χρόνια, είναι 93 ετών. Βεβαίως και μάλιστα τον εστήρανε και στο διάστημα, η NASA. Πριν από 2-3 χρόνια, είναι τρομερός. Μετά, ο Κώστας, σκέτο. Λέει δεν γίνεται να ζητάμε 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, για τον Ντόι, αλλά και μετά να σκάμε 5 μόνο για τον Ποντένσε. Άντε ντε. Ξενέρα, λέει, το γεγονός ότι ο Ποντένσε ζητάει 3 εκατομμύρια ανά έτος. Ενώ 2 ήταν τα extreme, λέει, τα καλά που περάσαν από Ολυμπιακό, δηλαδή Γκαλέτη και Ποντένσε. Βέβαια, μεγάλη δύναμη ο Γκαλέτη. Μετά, Ανδρέας Λιβαδάρας. Θεωρεί πολλά τα λεφτά για Ποντένσε, υπάρχει, λέει, και ο Μπενχαμίν Ροδρίγες, για παράδειγμα, με μεταπολιτική αξία, και είναι και στο ίδιο επίπεδο με τον Ποντένσε όταν ήταν μικρός. Μάλιστα, αυτό είναι ρίσκο, δεν το ξέρουμε, τέλος πάντων. Προτιμά γενικά Σκανδιναβούς κεντρικούς αμυντικούς, και εγώ το ίδιο, Βόρειο-Ευρωπαίους γενικά, και όχι Βραζιλιάνους. Άσε που θέλει και κουμανταδόρο, λέει, στο κέντρο, μοντέρνο δεκάρι. Βάλε και αριστερό back. Να φτιάξουμε ομάδα, λέει, ο Ολυμπιακός 66 ετών, μετά. Ο Αποστόλης ο Σόφης μου λέει ότι είμαι ο καλύτερος, μπράβο, ευχαριστώ. Με τιμά το γούστο σου. Μετά ο Τζορτζ Καραγιάννης με ευχαριστεί για την ενημέρωση και την ανάλυση. Εγώ για την ακρόαση, ευχαριστώ. Αργούμε, λέει, αρκετά όσον αφορά τα μεταγραφικά. Ναι. Όμως ας μην προδικάζουμε, ας περιμένουμε έως το τέλος. Μετά, Ελευθέριος Μπακώσης. Εμείς πουλήσαμε Ποντένσε με 20 και γιατί τώρα να μην δώσουμε 10. Εντάξει. Ο Μαρινάκης ξέρει. Μετά, Red Lemon. Πάντα καλές εκπομπές, ευχαριστώ, αλλά και ωραία covers εκεί με μοντέρνα, λέει, αισθητική, χαρακτηριστικά. Μου ξαναλέει ότι θέλει πρωτάθλημα ή έστω στη χειρότερη δεύτερη θέση για Champions League προκριματικά του χρόνου, τέτοιο καιρό. Εντάξει, ξαναλέω εγώ, δεύτερη θέση δεν τη σκέφτομαι καν. Μόνο πρώτη.
Άντε, λέει, να παίξουμε και με ομαδάρες, να έχουμε και μεγαλύτερα έσοδα. Μετά ο Χρήστος, ο Καλκάνης, με ρωτάει για τις ισορροπίες εκεί λόγω του συμβολέου του LKB. Ναι, σίγουρα χαλάσαν οι ισορροπίες. Αλλά αυτό το λένε οι δημοσιογράφοι και γενικά, όποτε συμφέρει. Καταλαβες, μετά. Γεώργιος Ιατρόπουλος. Αφού δώσαμε, λέει, 2,5 στον LKB, γιατί όχι, ξέρω εγώ, και 3 να δίναμε στο Μποντένσε. Άντεντε. Εξάλλου αυτός έκανε μάγκα τον Καμπί. Του δίνε πάσες, τον τάιζε. Ενώ κατά τα άλλα με συγχαίρει εδώ, που λέω και θετικά και αρνητικά, προφανώς όλα υπάρχουν στη ζωή αυτά. Το καλό, το κακό, έτσι, αυτά συνυπάρχουν. Του αρέσει, λέει, χαρακτηριστικά το ότι λέω τη γνώμη μου και σε όποιους αρέσει. Αλίμονο. Αυτός είναι ο σκοπός. Και πάλι πάντως ευχαριστώ. Μετά, George Stefanatos. Ελπίζει να είμαι καλά, και εγώ το ίδιο για σένα ελπίζω. Όλα αυτά στα αγγλικά μου τα γράφει, άρα μεταφράζω. Αγαπάει, λέει, τον ακούει τα όσα καλά λέω. Ευχαριστώ. Thanks a lot. Μετά, Κώστας Καλίνικος. Με Κάρμο Ποντένσε τερματίσαμε τρίτη, σηκώνοντας Conference League. Φέτος όμως θέλουμε πρωτάθλημα, οπότε για να το σηκώσουμε χρειαζόμαστε και άλλους παίκτες. Περισσότερες λύσεις, καλύτερη ομάδα γενικά. Διότι και οι άλλοι έχουν ενισχυθεί. Ναι, θεωρητικά ειδικά ο Παναθηναϊκός τάσκασε. Δικαίωμά του, μετά. Και ο Γκότσης, ο Κωνσταντίνος. Από ναύπακτο, έχει πάει, λέει, τώρα διακοπές 2 εβδομάδες Ηράκλειο Κρήτης κοντά. Είναι όμως και από πύργο Ηλίας, εντάξει. Εσύ ξέρεις. Στέλνει, λέει, χαιρετίσματα επίσης. Και κατά τα άλλα ο Βαγγέλας, λέει, χαρακτηριστικά ξέρει. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά για τώρα. Τα υπόλοιπα κλασικά αύριο, 6 με 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος. Εφόσον γουστάραμε, πατάμε like, κάνουμε εγγραφή, σχολιάζουμε, κοινοποιούμε, αλλά και πατάμε και καμπανάκι εφόσον με το καλό έχουμε κάνει μόλις την εγγραφή, για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, άφιλο κερδός, δυναμικός, συνεχώς. Επίσης, χρειαζόμαστε μέλη εδώ, στήριξη. Έστω super chats, κάτι, για να μπορούμε να πορευόμαστε, αλλιώς πάμε χαμένοι. Λοιπόν, αυτά για τώρα, ευχαριστώ για όλα, χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός!